Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε με τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων την πρόταση νόμου που έχουν καταθέσει για τα κόκκινα δάνεια. Η πρόταση αυτή βρίσκεται σε παράλληλο μήκος κύματος και με τις δικές μας προγραμματικές επεξεργασίες, έτσι όπως τις παρουσιάσαμε άλλωστε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για την αναγκαία εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά και για να υπάρξει μια αναπτυξιακή προοπτική, μια προοπτική τόνωσης της ρευστότητας για να επανακινήσει η οικονομία. Προφανώς υπάρχουν πολλά κοινά σημεία και πτυχές όμως όπου έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Συμφωνήσαμε στο βαθμό που ο Πρόεδρος της Βουλής φέρει την πρόταση νόμου στην Ολομέλεια να την υπερψηφίσουμε. Είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε πάνω στα αναγκαία βήματα για την επανεκκίνηση της οικονομίας και στην αναγκαία, κατά την δική μας εκτίμηση, σύγκληση απόψεων διαφορετικών δυνάμεων από διαφορετικές οπτικές γωνίες, προκειμένου να σταματήσει η καταστροφική πολιτική του μνημονίου άμεσα και να προχωρήσουμε στην ανόρθωση της οικονομίας, στην επανεκκίνηση της οικονομίας, κυρίως στηρίζοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νοικοκυριά, αλλά και τους χιλιάδες, εκατομμύρια συμπολίτες μας, που με βάση και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας, διότι δυστυχώς η χώρα μας έχει αυτά τα πολύ αρνητικά ρεκόρ και βεβαίως θα πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη προκειμένου να αντιστρέψουμε αυτή τη δραματική εικόνα για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας. Θέλω να ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για την συνάντηση και τη συζήτηση που είχαμε και την αποδοχή, καταρχήν, της πρότασης των Ανεξάρτητων Ελλήνων για τα κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια των Ελλήνων πολιτών. Των πολιτών που είναι θύματα της κρίσης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό την απειλή του λουκέτου, όσες δεν έχουν κλείσει. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η πρόταση γίνεται δεκτή από την αξιωματική αντιπολίτευση. Θα προσπαθήσω να κάνω και τις επαφές με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και θεωρώ ότι είναι ένα πρώτο βήμα στο να μπορέσουμε να δείξουμε στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει άλλη λύση. Η άλλη λύση που δεν εξαρτάται ούτε από τις αποφάσεις κυρίας Μέρκελ, ούτε από τις αποφάσεις των τραπεζιτών. Την ώρα που η σημερινή απερχόμενη κυβέρνηση ασχολείται με τη διαγραφή των δανείων των κομμάτων τους ή των συμφερόντων που τη στηρίζουν, κάποιοι πρέπει να ενδιαφερθούν για τον ελληνικό λαό. Μπορούμε να βρούμε τα κοινά σημεία, κρατώντας ο καθένας τις δικές του κόκκινες γραμμές για να προχωρήσουμε στο αύριο. Είναι πιο πολλά αυτά που σας ενώνουν ή αυτά που σας χωρίζουν, ώστε να δούμε τα δύο κόμματα σε μια κυβέρνηση και την αυτά θα τα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Εμείς κάνουμε ένα δημόσιο διάλογο, έντιμο διάλογο, ανοιχτό διάλογο μπροστά στις κάμερες και αυτό το δημόσιο διάλογο θα τον συνεχίσουμε για να βρεθεί η καλύτερη λύση για το καλό των Ελλήνων και για την προσπάθεια να επανακτήσουμε την εθνική μας κυριαρχία και την αξιοπρέπεια των πολιτών. Κύριε Πρόεδρε, η αφορούσε μόνο την οικονομία ή επεκτάθηκε σε άλλες κοινωνικές και παράδειγμα την εκλογική πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τα θέματα της εκλογής Πρόεδρου Δημοκρατίας νομίζω ότι αφορούν την επόμενη μέρα των εκλογών και σε αυτό είναι κάτι το οποίο συμφωνούμε δημόσια. Δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε σε κλειστή συζήτηση. Ναι, η απόφαση είναι να μην στηρίξουμε τη σημερινή κυβέρνηση με την εκλογή ενός Προέδρου Δημοκρατίας, ο οποίος το μόνο που θα κάνει είναι να παρατείνει την ζωή αυτής της απερχόμενης κυβέρνησης. Κύριε Πρόεδρε, πώς σχολιάζετε την παρέμβαση της τέτοιου λαού? Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Για το θέμα της παρέμβασης στην παρέμβαση της δικαιοσύνης, καταρχήν θα πιστεύω ότι η κυρία Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τον πρώτο που πρέπει να καλέσει είναι τον Υπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στις 21 Τετάρτου του 2012 είχε αναφερθεί στα 30 αργύρια του κυρίου Σιμπηλίδη, του ανθρώπου του κυρίου Σαμαρά. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα, πιστεύω, κατάθεση. Το δεύτερο είναι η κυρία Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, πιστεύω, να δείξει και την ίδια ευαισθησία και να επεκτείνει την έρευνά της
στην οποία εμείς θα καταθέσουμε και θα συνεισφέρουμε, για τη χρήση των διοκτικών μηχανισμών του κράτους, όπως το ΣΔΟΕ, όπως οι διάφορες υπηρεσίες που επισκέφθηκαν τουλάχιστον βουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων που παραμένουν, αλλά και αρκετούς που έφυγαν. Είναι ξεκάθαρο ότι ζούμε μέρες του 65. Η δικαιοσύνη θα πρέπει να κάνει πράγματι την έρευνα για αυτήν την βρώμικη περίοδο, αν και οι πολίτες όλοι έχουν καταλάβει από πριν το τι συμβαίνει. Να είστε καλά.